ότι συμφωνώ απολύτως με αυτό που είναι ο Αρχιεπίσκοπος. Όσοι αγαπητέ Χρύσανθε έχουν χρηματιστεί, όσοι έχουν πάρει μίζες, θα πρέπει να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Και θα πρέπει να διερευνηθούν όλες οι κατηγορίες. Και όποιος έχει στοιχεία θα το επαναλάβω και προκαλώ τον κύριο Μπολιβή, ο οποίος ως νομικός έπρεπε να γνωρίζει ότι ατεκμηρίωτα δεν μπορεί να λέγονται δημοσία αυτά τα πράγματα. Τον προκαλώ λοιπόν να καταθέσει τα όποια στοιχεία διαθέτει. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι ο κόσμος αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα και δυσκολίες. Και εμείς αναλωνόμαστε, σε παρακαλώ, σε ένα θέμα το οποίο κατά την άποψη μου είναι ανύπαρκτο. Είναι ανύπαρκτο. Και υποχρεω... είναι ανύπαρκτο και θα το επαναλάβω. Βέβαια, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι αυτές οι κατηγορίες αφορούν την περίοδο που δεν ήμουν Γενικό Γραμματέα στο ΑΚΕΛ. Ετέρων εκάτερων. Επαναλαμβάνω και επιμένω. Έχετε τα δευτέρια όμως. Το ΑΚΕΛ σίγουρα υπάρχουν τα δευτέρια. Το μπορώ να κάνω απευθείας την ερώτηση αφού σας έχω. Γιατί κατηγορήθηκα κιόλας, γιατί σας ρώτησα απευθείας χθες. Λοιπόν, σας ρωτώ λοιπόν, πήρε ποτέ το ΑΚΕΛ αυτά τα χρήματα από τη Focus? Μα όταν είπα, αγαπητέ Χρύσανθε και ψες, και πριν δύο εβδομάδες και απόψε, ότι όλοι αυτοί που τα λένε αυτά τα πράγματα ψεύδονται ασύστολα, τι σημαίνει? Ότι δεν τα πήρε. Ακριβώς. Ναι. Και επαναλαμβάνω, ο Δημοκρατικός Συναγερμός είπε απόψε, σήμερα, ότι πήρε μισό εκατομμύριο από ομάδα εφοπλιστών. Δεν ακούω κανέναν να διαμαρτύρεται ή να γκρινιάζει γιατί συνέβη αυτό το πράγμα ή να ζητά τη λήψη των οποιοδήποτε μέτρων. Διερωτούμε λοιπόν γιατί το ΑΚΕΛ ατεκμηρίωτα, δίχως να υπάρχουν τα οποιαδήποτε στοιχεία, δίχως να γίνεται αναφορά σε οτιδήποτε, κατηγορείται. Μισό λεπτάκι. Επειδή το λέτε να το φωτίσω, μισό λεπτάκι. Ναι. Εδώ έγινε μεγάλη ιστορία γιατί στο συγκεκριμένο θέμα εμπλέκεται το όνομα Ανδρέας Γεννόπουλος. Με τα όσα μπορούν να του καταλογίζουν ή όχι. Έχετε δίκιο όμως που λέτε τώρα για την ιστορία που έχει σχέση με τον συναγερμό. Γιατί εκεί θα πρέπει τώρα να συνοδευτεί και με μια λίστα ποιοι είναι αυτοί οι εφόπλιστες. Για να δούμε, υπάρχει διαπλοκή. Αυτοί οι εφόπλιστες συναλλάχθηκαν με το δημόσιο. Ποια περίοδο συναλλάχθηκαν? Τι έργα διεκδίκησαν? Με ποιο τίμημα? Τους έλεξε κανείς? Είναι δηλωμένα αυτά στο φόρο? Αυτά θέλει να μάθει ο κόσμος. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τον κύριο Γεννόπουλο και το ΑΚΕΛ, ναι. Σε ό,τι αφορά τον κύριο Γεννόπουλο και το ΑΚΕΛ, θα επαναλάβω ότι εμείς είμαστε έτοιμοι να εξεταστούν οι όποιοι λογαριασμοί του κύριου Γεννόπουλου και τα όποια δίθεν εμβάσματα έχει παραχωρήσει στο ΑΚΕΛ. Δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Ρε. Αυτό είναι το ένα που θέλω να πω. Το δεύτερο που θέλω να πω, και θα το επαναλάβω, αγαπητέ Χρύσανθε, τις τελευταίες δύο μέρες ο κύριος Πολυβίου έχει τοποθετηθεί με τρόπο που νομίζω επιβεβαιώνει το μίσος στην εμπάθεια του, την οποία αντρέφει ενάντι του ΑΚΕΛ. Δικαιούται να έχει τα οποιαδήποτε αισθήματα. Εκείνο που δεν δικαιούται να κάνει είναι να αναλαμβάνει ευθύνες για την έκδοση συμπορισμάτων τα οποία θα πρέπει να είναι αντικειμενικά και να αφήνει να παρισφρίουν σε αυτά τα αισθήματα τα οποία τρέφει εναντί του οποιοδήποτε πολιτικού κόμματος. Και να πω το εξής. Επειδή μου είπαν ότι δεν πρόκειται να τον εκφοβήσω με τα όσα του είχα πει εχθές για ότι θα το απαγγείλουμε καταγγελίες και θα ζητήσουμε η όλη θα υπόθεση στα δικαστήρια. Να οδηγηθεί στα δικαστήρια. Εδώ και περίπου δύο εβδομάδες. Και είπε ότι αυτά τα πράγματα τα κάνουν όσοι δεν έχουν επιχειρήματα. Έτσι είπε. Εδώ και δύο εβδομάδες ο κύριος Πολυβή που τα λέει αυτά τα πράγματα μου στέλνει ραβασάκια και μου ζητά να απολογηθώ για συνέντευξη που είχα δώσει 7 του Οκτώβρη στον Πολίτη για μια αναφορά που είχα κάνει σε ό,τι αφορά το πόρισμα στο Μαρί. Και μου λέει, αν δεν απολογηθείς, θα σε οδηγήσω στα δικαστήρια. Και το απάντησα βέβαια ότι δεν πρόκειται να απολογηθώ και ότι είμαι έτοιμος να πάμε στα δικαστήρια. Αλλά τότε δεν ήταν ένδειξη αδυναμίας. Και όταν του είπα εγώ ότι για να υπερασπιστώ το ΑΚΕΛ θα τον οδηγήσω στα δικαστήρια, είναι ένδειξη αδυναμίας. Και το τελευταίο που θέλω να πω, επειδή ανησυχεί για το τρίξιμο της καρέκλας μου. Θα το ρωτούσα εγώ στη συνέχεια. Θέλετε να τα... Τώρα θα το απαντήσω. Θα το απαντήσω. Θα πάω να αγοράσω καινούργια καρέκλα για να μην τριζεί και θα του στείλω τον λογαριασμό να το πιερώσει. Εσεί δεν νιώθετε ότι πάντως τρίζει η καρέκλα? Δεν τρίζει καθόλου η καρέκλα μου. Αλλά θα αγοράσω μια καινούργια καρέκλα και θα του στείλω τον λογαριασμό να μου την πληρώσει. Τώρα.